καταρχήν μην αμφιβάλλετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται πολύ σημαντικές διεργασίες στο πλαίσιο του ναυτικού και της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, γιατί έχουν όλη η αίσθηση ότι ο χρόνος δεν επαρκεί και πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Πιστεύω ότι ένας παράγων που καθυστερεί τα πράγματα είναι η κατάσταση των ναυπηγείων Ελευσίνος κυρίως, με τα χρέη που έχει συσσωρεύσει, με την εκαθάριση των χρεών και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί? Διότι για λόγους επιταχύνσεως των εξελίξεων, της αποκτήσεως πλοίων από το ναυτικό το ταχύτερο δυνατόν, αναγκαστήκαμε να τελικά να πούμε ναι στη Γαλλία να κάνει και τις τρεις φρεγάτες έξω. Κάτι που δεν θα θέλαμε να γίνει και με τις κορβέτες. Τουλάχιστον αυτές παλεύουμε να γίνουν εδώ και να υπάρξει και ανάλογη προστιθέμενη αξία με την εμπλοκή και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και των ναυπηγείων μας και πολλά άλλα που έπονται μιας τέτοιας εξελίξεως. Πιστεύω λοιπόν ότι το κύριο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι η επίλυση αυτών των θεμάτων λόγω της καταστάσεως στην οποία βρίσκονται τα ναυπηγεία μας, προκειμένου να πούμε το τελικό OK είτε προς τις γαλλικές, τις Go Wind, είτε προς τις ολλανδικές. Για το ναυτικό θα κάνω έτσι, θα διακινδυνεύσει μια εκτίμηση ότι όποια και τις δύο να παίρναμε, από πλευράς μαχητικής ικανότητας είναι στο ίδιο επίπεδο. Θα είναι το ίδιο ευχαριστημένοι ή του ναυτικού. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Πιστεύω ότι γίνονται πραγματικά μεγάλες διεργασίες και προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ελπίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε αυτή την απόφαση και επιπλέον και την υπογραφή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και των τριών συμβάσεων για τις φρεγάτες. Γιατί ελήφθη πολιτική απόφαση για τις τρεις φρεγάτες, αλλά συμβάσεις ακόμα δεν έχουν υπογραφεί και αν δεν υπογραφούν μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή μία με τα ναυπηγεία σύμβαση, μία με τα συστήματα που θα φέρει επάνω και μία με τα όπλα, κυρίως αυτές είναι οι τρεις συμβάσεις, αν δεν υπογραφούν μέχρι τέλος του χρόνου, τότε θα αλλάξει και το χρονοδιάγραμμα, κάτι που δεν θα θέλαμε καθόλου. Αυτές τις πήραμε υποτίθεται διότι θα τις πάρουμε γρήγορα σχετικά. Δηλαδή μέχρι το 25 θα πάρουμε την πρώτη και το 26 άλλες δύο. Αλλά αν δεν υπογραφούν, εκεί γίνεται επίσης πάλι μια μάχη. Γιατί? Διότι προσπαθούμε και από εκεί να αποκομίσουμε ωφέλη υπέρ της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αφήνεις 5 δισεκατομμύρια στους Γάλλους και να μένουν απ' έξω οι δικές μας εταιρείες. Αυτή είναι η κατάσταση και νομίζω και εκεί σας λέω ότι υπάρχουν πυρετώδεις διεργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθεί η λύση που πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου και για τις φρεγάτες και για τις κορβέτες. Μας περιμένουν οι Τούρκοι μέχρι το 25. Όχι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ναυτικό ήδη διαπραγματεύεται με τους Ολλανδούς τις μεταχειρισμένες φρεγάτες τύπου M, τις δύο που έχουν οι Ολλανδοί και άλλες δύο που έχουν οι Βέλγοι. Μαθαίνω ότι η τιμή είναι στην τάξη των 80 εκατομμυρίων για εκάστη. Μια καλή τιμή, λογική τιμή. Οι οποίες αυτές θα παρέξουν μια λύση. Συγγνώμη, αγορά ή ενοικίαση? Όχι, αγορά. Μάλιστα. Αγορά. Δύο λοιπόν διαπραγματεύονται μαζί με έξι μου φαίνεται ναρκοθυρευτικά. Και αυτά σαν ενδιάμεση λύση μέχρι να φτάσουμε στο 25. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που το παραγγέλνεις όπως το αυτοκίνητο και σου έρχεται σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Έτσι είναι τα πλοία. Βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο, παίρνει χρόνο πλέον να γίνουν αυτά τα πράγματα. Μέχρι τότε βέβαια υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που ευτυχώς αρχίζει και αντιλαμβάνεται και η πολιτική ηγεσία και δόξα τω Θεώ γίνονται. Δηλαδή τα βλήματα Spike για παράδειγμα Ισραηλινής κατασκευής με 32 χιλιόμετρα εμβέλεια που βάλλονται κατά κινουμένων και ακινήτων στόχων και ούτω καθεξής είναι κάτι το οποίο προκαλεί ασύμετρο αποτέλεσμα σε σχέση κόστους ωφέλους και αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται, αυτό θα μπει και στα απάτσι τα δικά μας και στα οχήματα ξηράς των νήσων και του Εύρου και στις κανονιοφόρους του ναυτικού. Γίνονται
βελτιώσει στην εμβέλεια των MLRS και άλλων τέτοιων πολλαπλών, πώς το λένε, πολλαπλούς εκτοξευτές του στράτου ξηράς. Γίνονται τέτοιες κινήσεις, έρχονται οι τορπίλες όπου να είναι, που αυτές που έπρεπε να έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, οι σύγχρονες τορπίλες για τα υποβρύχια. Όλα αυτά είναι ενισχυτικά και είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή όσο μπορούμε πιο γρήγορα, ακριβώς για να καλύψουμε τρύπες και κενά, μέχρι να πάμε στο κυρίως ψητό που θα έρθει με την ολοκλήρωση παραλαβής των Ραφάλ και την παραλαβή των φρεγατών. Μέχρι τότε λοιπόν κάνουμε αυτές τις κινήσεις ενδιάμεσες. Είναι σε καλό δρόμο η κατάσταση, έτσι όπως όταν λέω σε καλό δρόμο εννοώ για την παρούσα κατάσταση και κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί εύκολα να αναπληρωθεί η αδράνεια 20 ετών,